Με αφορμή την απόφαση της Ομοσπονδίας για παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, βρεθήκαμε σήμερα στο ειδικό σχολείο Ελευθερίου Κορδαλιού, όπου διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση παραμένει ίδια. Δυστυχώς αρκετοί γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, επειδή φοβούνται για την κατάσταση που επικρατεί. Τεστ ούτε στους εκπαιδευτικούς ούτε στο βοηθητικό προσωπικό δεν γίνεται. Βοηθητικό προσωπικό για την ακρίβεια δεν υπάρχει, γιατί είναι σε άδειες οι δύο εργαζόμενοι. Για άλλη μια φορά το Υπουργείο δεν πήρε κανένα μέτρο ώστε να εξασφαλιστεί η υγεία των μαθητών και στα ειδικά σχολεία. Ανακοίνωσε απλά ότι τα σχολεία θα παραμένουν ανοιχτά, χωρίς πραγματικά να εξασφαλίσει την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού. Και για άλλη μια φορά στο συγκεκριμένο σχολείο δεν έχει υλοποιηθεί η δέσμευση και του Δήμου αλλά και της Περιφέρειας ότι θα μεταφερθεί σε σύγχρονο σχολείο. Παραμένει ακόμα στις ίδιες άθλιες εγκαταστάσεις, σε μια ντροπή για την κατάσταση στην ειδική εκπαίδευση. Λέμε λοιπόν ότι από την αρχή της χρονιάς ζητήσαμε και επιτακτικά τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά. Παλέψαμε να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε τα σχολεία να λειτουργήσουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν την σωστή λειτουργία τους σε χώρους κατάλληλους, αλλά και να διασφαλίζουν την υγεία των εκπαιδευτικών και των γονιών. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Τα γενικά σχολεία έχουν κλείσει και έχουν αφήσει τα ειδικά σχολεία στην τύχη τους. Ως έσχατο μέτρο, αυτή τη στιγμή ζητάμε την αναστολή λειτουργίας των ειδικών σχολείων, έστω και την τελευταία στιγμή, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε με την έναρξη της καινούργιας χρονιάς τα σχολεία να μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια, με όρους και προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την υγεία και την σωστή λειτουργία των σχολείων.